Για πολιτική του δίωξη είχαν λόγο Άκης Τσοχαντζόπουλος με δήλωσή του μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού με αφορμή την καταδίκη του σε 8 χρόνια κάθειρξη για ελλιπές ποθενές. Και λεπτομέρειες για το θέμα έχει ο Κωνσταντίνος Γιώργης. Κωνσταντίν. Για δίωξη δικαστών με πολιτικό μανδύα, λοιπόν, κάνει λόγο στη δήλωσή του ο Άκης Τσοχαντζόπουλος μέσα από τις φυλακές. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι η δήλωση αυτή δεν αφορά το βούλευμα που εκδόθηκε πρόσφατα από το Συμβούλιο Εφετών και με το οποίο παραπέμπεται ο ίδιος και όλη του η οικογένεια για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά αφορά την δικαστική υπόθεση του πόθεν έσχες, την βαριά καταδίκη του και την δίμευση του σπιτιού του. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος, λοιπόν, χαρακτηρίζει την καταδίκη αυτή ως εκδικητική. Απευθύνεται στους πολιτικούς αρχηγούς ρωτώντας ποιοι είναι αυτοί που ασκούν εξουσία παρεμποδίζοντας τη δικαιοσύνη και συγκεκριμένα στην δική του υπόθεση ώστε να μην έχει δίκαιη δίκη και καταλήγει λέγοντας ότι φτάσαμε δυστυχώς σε διώξεις που υπηρετούν στις σχετισμούς δυνάμεων αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης προκειμένου να καταδικαστεί με τη βαρύτερη δυνατή ποινή. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ.